Θέμα χρόνου, η επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος Νεάπολης Λασιθίου, γεγονός που προκαλεί ικανοποίηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που ζητούσαν τη λήψη μέτρων με φόντο τα κρούσματα μικροεγκληματικότητας και την έλλειψη αστυνόμευσης. Ωστόσο, αγκάθιστη επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος είναι η υποστελέχωσή του, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, Γιώργος Καρτσάκης. Η ηγεσία στέλνει 8 αστυνομικούς και μόνο, άρα αντιλαμβάνεστε ότι μια υπηρεσία με 8 άτομα, μόνο αξιωματικός υπηρεσίας, ο διοικητής και ο γραμματέας συμπληρώσανε τα 8 άτομα. Άρα δεν μιλάμε καθόλου για αστυνόμευση, το περιπολικό, αυτός είναι ο στόχος. Αυτό θέλει ο απλός πολίτης, θέλει να νιώθει την ασφάλεια που την προσφέρει μόνο το περιπολικό και όχι αυτοί που θα κάθονται μέσα στα γραφεία. Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό για τον κορονοϊό, το 60% των αστυνομικών στο Λασίθι δηλώνει απροθυμία να εμβολιαστούν. Περίπου το 60% δεν έχουν δηλώσει επιθυμία στο να εμβολιαστούν. Πλην όμως, οι αστυνομικοί έπρεπε να είναι από τις πρώτες ομάδες για τον εμβολιασμό, καθώς είναι εκτεθειμένοι. Είναι από τους κλάδους που από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Είδαμε πολλούς αστυνομικούς οι οποίοι εκτελούσαν κανονικά το επάγγελμά τους και ήταν θύματα που νόσησαν. Ενώ σε επίπεδο Ηρακλείου, οι εμβολιασμοί στις τάξεις των αστυνομικών προχωρούν με αργούς ρυθμούς, με τους συνδικαλιστές να τονίζουν την ανάγκη να υπάρξει μέρημνα από την κυβέρνηση. Ο εμβολιασμός προχωράει, πλην όμως δεν προχωράει από στην αρχή. Διότι οι εντολές της κυβέρνησης ήταν οι αστυνομικοί να εμβολιάζονται με τα περισσεύματα των πολιτών οι οποίοι δεν προσέρχονται στα νοσοκομεία να εμβολιαστούν. Εμείς είχαμε ζητήσει βέβαια να υπάρχει ξεχωριστή μερίμνα για τους αστυνομικούς και γενικά για όλους τους εστόλους. Δυστυχώς όμως δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα αυτό, αν και εμείς επιμένουμε. Γιατί το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας εξέδωσε διαταγή στην οποία καλεί τους αστυνομικούς να σταματήσουν να δηλώνονται στη γενική λίστα για να εμβολιαστούν, γιατί υπάρχει μία άλλη λίστα στην οποία θα πρέπει να μπουν. Για να μην χαθεί λοιπόν έστω και ένα εμβόλιο ενός ατόμου, έχει ειδοποιηθεί τα σώματα της αστυνομίας και ο στρατός να συμπληρώνουν αυτούς οι οποίοι την τελευταία στιγμή δεν παρουσιάζονται να κάνουν το εμβόλιο.